σήμερα θα ασχοληθούμε με κάτι special, ολοκένουργιο συστηματάκι, H9, ολοκληρωμένο build, ενός φίλου μου που είναι πίσω στην κάμερα, πες ένα γεια. Γεια σας παιδιά. Και αυτό θα απευθύνεται σε gamers, 1080p60fps, όχι του K, και μπορεί να κάνει και ενδιάμεσα και δουλειές γραφείου, rendering κτλ. Όπως πήγε η Premiere και Pro. Ελάτε να το δούμε λίγο πιο κοντά το σύστημα, το οποίο θα έχει μέσα. Λοιπόν, έχουμε την MSI, την ολοκένουργια 1060, την 3GB όμως, όχι την 6GB, που απευθύνεται σε gamers νέας γενιάς, με DirectX 12 κλπ. Κλπ. Και VR Ready. Λοιπόν, ερχόμαστε στην MSI H9 Raider, που είναι μια πολύ καλή μητρική, με χαμηλό κόστος, όχι κάτι ψηλό, που μπορεί να κάνει άνετο overclocking και αρκετά να βάζει πολύ δυνατές κάρτες γραφικών και για να το χρησιμοποιήσετε με MSI Afterburner. Ερχόμαστε στην κουτάρα, εδώ πέρα όπως βλέπετε, τριπλό ψυγείο, κουτένιο με υδρόψυξη, θα δούμε τι θα κάνει, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια, είναι το, όπως βλέπετε εδώ, Carbon Geno. Αυτό υπόσχεται πάρα πολλά πράγματα, με overclocking, ιστορίες κτλ. Όποιοι ασχολούνται πολύ, για πολλή πράγματα, για πολλά κλόκια. Λοιπόν, έχουμε εδώ, έχουμε τις 16GB, 3200 παρακαλώ Vengeance, μπορεί στο 6MP να βγαίνει και 3400, θα δούμε, δεν ξέρω. Και έχουμε και τροφοδοτικό, κάτι μεσαίας κατηγορίας, γιατί ούτως ή άλλως μια κάρτα γραφικών παίρνει, θα βάλουμε την CX, τον CX συγγνώμη, 750M, της Corsair. Αυτά. Ναι, και ο επεξεργαστής, συγγνώμη που το ξέχασα, είναι ο 5820K, δεν έχει τα full lanes για να βάλεις δύο κάρτες κτλ. Δεν υπάρχει θέμα, που απευθύνεται κυρίως και σε gamers και βέβαια να κάνετε και εύκολα τις δουλειές σας, γραφείου, render κτλ. Βίντεο. Λοιπόν, θα σταματήσουμε λίγο το βιντεάκι και θα δούμε στη συνέχεια μέσα τι έχουν τα πράγματα. Τώρα θα κάνω unbox την κάρτα γραφικών, σφραγισμένη. Ολοκένουργια όπως βλέπετε. Ολοκένουργια. Είναι η έκδοση 3 γίγκα. Θα μας δείξει και τι έχουν και τα παλικόμενα. Φυσικά. Έλα η ζελατίνα. Πολύ καλή υφή της. Ωραίο το backplate με ωραία ζωγραφιά από πίσω. Το σήμα του δράκου. Το σήμα του δράκου. Έχει αυτοκόλλητο εδώ το βγάλουμε. Όπως πάντα μας συνηθίζει η MSI, όπως πάντα με αυτό το σύστημα ψήξης το... είναι φρός. Ακριβώς. Και είναι και έκδοση που ανάβει το λαμπάκι RGB. Ακριβώς. Βλέπετε από θύρες. DVI. Πάντα. DVI. DisplayPort. HDMI. Έχει τα πάντα. Ωραία. Έχουμε εδώ πέρα που μας λέει thanks, ότι πήραμε την κάρτα την MSI τη συγκεκριμένη. Επίσης να αναφέρω εδώ, όπως βλέπετε, δεν μπορούμε να ανοίξουμε την κάρτα, να την αλλάξουμε πάστα κτλ. Γιατί μας βγάζει εδώ πέρα η MSI, μας λέει ότι μην το επιχειρήσετε, γιατί η εγγύηση αντεγιά. Και μέσα στο επόμενο... Στα CD της σκέψα να έχει ένα αυτοκόλλητο. Ναι. Αυτοκόλλητο. Το οποίο θα ακολουθούν στο κουτάκι. Στο κουτάκι. Θέλουμε και το CD των drivers που δεν μας χρειάζεται όπως πάντα της Nvidia. Πάντα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Πάλι εδώ μαζί. Λοιπόν, έχουμε τις Vengeance όπως είπαμε, τις έχουμε ήδη μέσα εγκατεστημένα στην μητρική, να μην βγάζουμε και βάζουμε. Λοιπόν, 16GB, 3200, ό,τι πρέπει για πολύ γρήγορα πράγματα. Λοιπόν, ανοίγουμε τη μητρικούλα. Τακ, μυρίζει καινούριο. Λοιπόν, μητρική βγάζουμε. Αφήνουμε το κουτί. Το κουτί λέω, το... συγγνώμη, τη ζελατίνα. Λοιπόν, ένα κοντινό. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχουμε κατεστήσει τις μνήμες. Ακριβώς εδώ πέρα. Έχουμε τον 5820K που τον βάλαμε αυτή τη στιγμή. Και έχουμε 1, 2, 3 PCI Express 3. Όπως βλέπετε. Εντάξει, είναι μια μητρική, όχι high-end, όπως σας είπα, είναι μια mid-range. Λοιπόν, και εδώ όπως βλέπετε, 2, 4, 6, 8, SATA 3, καλώδιο τροφοδοσίας στο τετράπινο, ένα οχτάπινο, βλέπετε εδώ πέρα είναι
τα Power Phases. Και από πίσω έχουμε USB 2, 2, 2, 4, 6, USB 3, Ethernet και κάρτα ήχου. Λοιπόν, ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη ακριβώς εδώ πέρα. Έχουμε και λέμε user quit. Μπορείτε να διαβάσετε αν κάτι δεν ξέρετε κτλ. Αφήνουμε στην άκρη. Ανοίγουμε το κουτί εδώ μέσα. Αυτό εδώ είναι που επεξεργαστεί, εντάξει. Μας μέσα εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε καλώδιο SLI, άμα θέλουμε να κάνουμε, να βάλουμε μία από περισσότερες κάρτες. Αφήνουμε στην άκρη. Έχουμε καλώδια SATA εδώ πέρα. Μέσα έχουμε ένα, 2, 3, 4, 5, 6. Και το IO που μπαίνει πίσω ακριβώς στη μητρική για να βγαίνουν εξωτερικοί. CD κατάστασης που δεν μας χρειάζεται αυτό, θα κατεβάσουμε στους τελευταίους όπως πάντα από, από το site. Και ένα quick installation για να μην καθόμαστε και διαβάζουμε την ολόκληρη τη μαούνα, να το πω έτσι, όπως βλέπετε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, μας ήρθε κιόλας και η κουτάρα εδώ πέρα. Το ανοίγει ο Στέφανος το φιλαράκι μου. Όπο, όπο, βγαίνει το κτήμος. Για δώσε μια ανάποδη. Όπου πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Ανάποδα, ανάποδα, ναι. Σιγά, σιγά. Πω, πω, πω. Τι άλλο. Θέλω κουτάρα, ε. Α, αυτό, αυτή εδώ πέρα πολύ μου αρέσει το τραβές, μην το τραβήξεις ακόμα. Όχι βέβαια. Να το σαν πρώτο εμφάνιση το κουτάκι. Θα το δούμε και από κοντά, παιδιά. Πώς το βλέπεις, φίλε Παναγιώτη? Είναι εντάξει, είναι τρομερό, είναι για πολλά πράγματα. Πω πω, υδρώθηκε εδώ, πω πω ρε φίλε. Πιστεύω θα το κάνουμε καλό στην πορεία. Έχουμε όλο το βράδυ μπροστά μας. Έτσι ακριβώς, και θα το δείτε και βέβαια στο εν τέλει πώς είναι. Cable management και κτλ. Λοιπά, όπως πάντα εδώ στους ειδικούς. Για άνοιξε λίγο να δούμε μέσα τι περιέχει. Το πλάγιασα. Το πλάγιασα, να δούμε. Όπως βλέπετε ολοκένουργιο εδώ. Εδώ να πω ότι κάρτα μπαίνει και όρθια. Έχει διπλές. Ακριβώς. Πόρτες. Θα δούμε πώς θα τη βάλουμε. Γιατί είναι... Όπο φίλε, εγώ θέλω να μπει πάντως έτσι. Αν θέλετε RPG. Εγώ έτσι θέλω να πω. Τριπλό ψυγείο πάνω. Το τριπλό ψυγείο που δουλεύετε, παιδιά. Ανεμιστηράκι πίσω. Λίγο ψηλό αντιγραφή από το ΙΤΑ 440 το τροφοδοτικό που θα μπει μέσα. Και... τι άλλο έχουμε? Έχουμε εδώ πέρα, ακριβώς εδώ, το τάγκ. Το τάγκ, μπράβο. Τριπλό ψυγείο και το μπλοκ που είναι μέσα εδώ. Που είναι το μέσα εδώ και θα το ανοίξεις τώρα. Θα το ανοίξουμε σε λίγο και θα ξεκινήσουμε να μοντάρουμε μητρικές και τέτοια και θα σας δώσουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Έγινε. Τότε το πρώτο πράγμα που κάνουμε εμείς, για εμάς, είναι πρώτα βάζουμε τροφοδοτικό. Έτσι. Μετά τι βάζουμε? Μετά ξεκινάμε να βάλουμε καλώδια από πίσω και θα μπει backplate για την υδρόψυξη αν έχει ή θα μπει κατευθείαν και προχωράμε για το cable manager. Πού θα το δείτε εσείς, που θα το δείτε σε λίγο. Λοιπόν, όσοι αναρωτιούνται για πώς μπαίνει η ψύχρα η συγκεκριμένη αυτή εδώ που βγήκε, εδώ είναι, πώς μπαίνει στο H99, είναι απλά βιδώνουμε 4 βίδες κάτω με την κεφαλή προς τα πάνω. Και πώς θέλουμε να τη βάλουμε ανάλογα, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Άμα θέλουμε να τη βάλουμε έτσι θα τη είχαμε ανάποδα. Τώρα που εμείς θέλουμε να τη βάλουμε έτσι. Οπότε έτσι θα μπει. Και αυτά εδώ τα δύο ταυτάκια που τα λέμε θα μπουν εδώ ακριβώς. Όπως βλέπετε, και είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τώρα τη μητρική. Το τροφοδοτικό το έχουμε ήδη καταστήσει όπως βλέπετε. Οπότε τα λέμε σε λίγο. Περίπου στη μέση ακόμα, βλέπετε εδώ, έχω βάλει ήδη, βλέπετε το τριπλό ψυγείο πάνω. Λάθος κρατάω την κάμερα. Όπως βλέπετε, 1060, ιστορίες εδώ. Έχουμε βάλει, έχουμε κάνει μερικά τεστ εδώ. Και τώρα που είναι ένα μπουκι σκληρή, τι έχουμε εδώ?
830 Pro. Θα βάλουμε έναν 830 Pro. Έναν 830 Pro. Ναι. 256 GB. Εντάξει, μια χαρά είναι. Για να βάζετε τα προγραμματάκια σας. Boot. Τα Windows και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι έγινε? Κάνει. Αυτός εδώ είναι. Αυτός εδώ από λάπτοπ είναι, ρε. Από το Ranger. Από τον Ranger. Φέρε βιβλίες αυτές που μου φέρεσαι για το... Το τι? Βίος. Τελείωσε το σύστημά μας μετά από λίγο κόπο και υδρότα. Μπορείτε να δείτε λίγο πιο κοντά εδώ πέρα να το δείτε. Μέσα. Καλύψαμε τα κενά όσο πιο πολύ μπορέσαμε. Λοιπόν, ξαναλέω specs, 5820K, 16 GB quad channel στα 3200, 1063 GB, καλύψαμε ό,τι μπορέσαμε. Πιστεύω θα κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά η ψύχρα αυτή συγκεκριμένη. Θα σας δείξω μετά με να δούμε τις θερμοκρασίες και οι εξυπηρήνες μέχρι να δούμε με full stress μέχρι που φτάνουν. Τροφοδοτικό όπως είπαμε, δεν το είπε και εδώ μπροστά. Τελειώσαμε. Εδώ πέρα βλέπετε ένα ωραίο κουτάκι είναι, εντάξει, είναι πολύ τεράστιο. Αυτά είναι τώρα της μόδας, θα το πούμε έτσι. Θα τα πούμε τώρα, θα τα πούμε στο σπίτι του, θα το βάλουμε, να δούμε τι κάνει, τι... Όλοι στο φορμάρουμε και είμαστε έτοιμοι. Α, μπράβο, και θα δούμε και στο Heaven πώς η θερμοκρασία πάει, 1060, τη συγκεκριμένη, να δείτε κι εσείς. Θα το αφήσουμε κάνα 10-15 λεπτά να ζεσταθεί καλά, να δούμε πώς η θερμοκρασία θα αρπάξει. Και με το Άιντα θα δούμε και πόσους με τους θερμοκρασίες θα πάει και το επεξεργαστή, να δούμε τι ψύχρα είναι αυτή που μας λέει γιάτε, η Genome ότι είναι πολύ ισχυρή. Για να δούμε. Τα λέμε. Κουραστήκαμε λίγο. Είμαστε στο format. Στο 16% άνοιξε το μηχάνημα. Δεν περίμενε να ανοίξει, αλλά άνοιξε. Λοιπόν, μάγκες. Πανέμορφο μέσα. Πάρα πολύ όμορφο. Δεν φαίνεται ούτε ένα καλώδιο, μηδέν θόρυβος. Αυτό είναι το κουμπί για τα LED μπροστά να ανοίγουν και να κλείνουν. Εδώ πέρα. Για τη λάμπα. Για βάλτε το κοντά. Το κλείσα. Εντάξει. Ωραία. Ωραία, θα φανεί στο τέλος όλα. Θα φανεί. Τράβε λίγο και εμένα. Τραβήξω και εσένα που είσαι όμορφος. Λοιπόν, σε λίγο θα κάνουμε μερικά τεστ να δούμε με αυτή εδώ την κίνητρα, να δούμε πόσο καλή είναι. Να δούμε στο και μόνο θα δούμε σε 1,2 λίγο. Να δούμε πως θα πάει σε 1,2 χρειάζεται 1,3 πιστολίες. Γιατί ο χρήστης από εδώ δεν είναι και τίποτα σημαντικός. Έτσι, να δούμε πως πηγαίνει. Αυτά μέχρι στιγμής θα τα πούμε μετά να είναι το φορματίδιο. Παιδιά, είμαστε εδώ ξανά πίσω. Τεστάρουμε την κάρτα. Αλλά πρωτού ξεκινήσουμε, ας κάνουμε το χαρακτηριστικό ήχο αυτό εδώ. Άντε με γιες. Αυτό είναι το σύστημα. Μαγιά φιλαράκι μου. Ωραία, ευχαριστώ Παναγιώτη για τη βοήθεια. Τίποτα λοιπόν, είμαστε εδώ τώρα. Έχουμε σε κανένα δεκάλεπτο που σερσάρουμε τα πάντα. Όσοι ρωτάνε είναι το Heaven το 4. Βλέπουμε εδώ και την κάρτα, για πάλι μου φαίνοντα. Χωρίς να πειράξω τίποτα. Όλα κανονικά, χωρίς να πειρε ρεύματα, ιστορίες κτλ. Να μην σας το πολύ λέω, η κάρτα είναι πολύ κρύα. Δεν πηγαίνει με το ζόρι, πάει 61 βαθμούς και δεν ακούγεται τίποτα. Είναι πολύ κρύα έκδοση συγκεκριμένης κάρτας. Όπως είναι να την πάρει, ας τη λύσει με μαχαίρο, την τρίκη θα πάρει, ας πάρει την 6, γιατί το παλικάρι εδώ δεν παίζει παιχνίδια υψηλούς απαιτήσεων σε RAM textures. Η κάρτα μπροστά στα 1984 για παρτελό κοντινό. Βλέπετε 61 βαθμούς. Βλέπετε εδώ, στα 1961 με 61 βαθμούς εδώ. 784 PM, βλέπετε ότι η κάρτα είναι πολύ κρύα. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Μπορείς να την πειράξεις όμως να επεξεργαστεί τώρα. Εντάξει, η ψύχρα είναι εργαλείο, έχω να πω. Μπορώ να την κλέψω κιόλας. Στεσάρουμε, όπως βλέπετε, Άιντα. 64, συγγνώμη. Full load, από κοντά να πάρει λίγο εδώ. Full load εδώ οι πυρήνες.
και εδώ τη Σεσάρι 100%. Σεσάρι εδώ 100% όπως βλέπετε. Οπότε βλέπουμε εδώ 100%. Θερμοκρασίες max 49 βαθμούς. Και εδώ και εδώ, πάρ' το εδώ και εδώ κοντά. Όπως βλέπετε, 92 max, 94. Ακριβώς ο επεξεργαστής είναι full light, full όλα ανοιχτά. Ναι, είναι stock. Δεν κάναμε καθόλου overclock και βλέπετε ότι αυτή τη θερμοκρασία λέει φανταστείτε δηλαδή που μπορούμε να το φτάσουμε με αυτή την ψύχρα. Πάρτε και ένα κοντινό μέσα. Πάρε και ένα κοντινό, να δείτε πόσο είναι η ψύχρα μέσα. Αν θες πάρε με ένα τελευταίο. Αυτό είναι το σύστημα. Το τελευταίο που έχω να πω είναι καλό gaming. Καλή δουλειά. Και να το χαίρεσαι. Ευχαριστώ πολύ.